Με το παρόν νομοσχέδιο καταργείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ΕΚΑΠΗ και συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την ίδια επωνυμία, ενώ στα άρθρα του νομοσχεδίου ορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο του νομικού προσώπου, οι αρμοδιότητες καθώς και οι πόροι του. Στοιχειοθετείται η στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, καθώς και το οργανόγραμμα της συγκεκριμένης κεντρικής αρχής. Τι έρχεται να υπηρετήσει? Την παραπέρα εφαρμογή των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην υγεία. Τι βήμα αποτελεί? Αποτελεί ένα βήμα στην κατεύθυνση προσαρμογής του δημόσιου συστήματος υγείας στους κανόνες της αγοράς, ιδιωτικοποιώντας παραπέρα το πλαίσιο προμηθειών των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Και αυτά προωθούνται, αυτό προωθείται μέσω της μετατροπής της ΕΚΑΠΗ από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μετατροπή που ενισχύει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία της ΕΚΑΠΗ ως ιδιωτικής επιχείρησης, η οποία θα πουλάει στην πραγματικότητα προϊόντα και υπηρεσίες στους φορείς της δημόσιας υγείας. Όπως εξάλλου ορίζεται και στο άρθρο 5, τα έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα, άρα και επιχειρηματική. Δεύτερον, δεύτερο στοιχείο που προώθησε των κανόνων της αγοράς και περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των προμηθειών των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Η σύνθεση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμών με το άρθρο 14, το οποίο θα αποτελείται κατά βάση από ανθρώπους των επιχειρήσεων και που θα ρυθμίζουν θέματα της αγοράς με τους κανόνες της αγοράς. Και όλα αυτά στις πλάτες του Δημοσίου Συστήματος της Υγείας, το οποίο αποτελεί με τη σειρά του μεγάλη και σίγουρη αγορά. Τρίτον, με τη δυνατότητα να υλοποιούνται έργα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα γνωστά SDIT, στα άρθρα 4 και 20, προωθώντας έτσι την εξέλιξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας με βάση τους νόμους της αγοράς και τη μετατροπή του σε ρυθμιστή του ανταγωνισμού. Τέταρτον, ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή κεντρικών διαγωνισμών προμηθειών που θα αφορά όχι μόνο σε προϊόντα αλλά και σε υπηρεσίες, δηλαδή ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις, διευρύνοντας έτσι ακόμα περισσότερο την είσοδο των επιχειρήσεων στη δημόσια υγεία. Πέμπτον, έχουμε τη σύσταση θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου προσωπικού, δηλαδή χωρίς μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση, ενώ εργαζόμενοι προγραμμάτων του ΟΑΕΔ συνεχίζουν να εργάζονται με τις ίδιες απαράδεκτες συμβάσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18. Επιπλέον, προβλέπεται η μεταφορά προσωπικού από φορείς των ήδη αποψηλωμένων υπηρεσιών του Δημοσίου Συστήματος Υγείας στην ΕΚΑΠΗ. Έτσι λοιπόν, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προωθούνται αλλαγές στο σύστημα των προμηθειών υγείας. Στην πραγματικότητα, τι έρχεται να κάνει? Να ρυθμίσει και με αυτόν τον τρόπο τη μείωση της κρατικής δαπάνης για τα δημόσια νοσοκομεία. Το κομμάτι του κρατικού προϋπολογισμού που κατευθύνεται στα δημόσια νοσοκομεία, το οποίο μειώνεται συνεχώς την ίδια ώρα που οι ανάγκες των δημοσίων νοσοκομείων σε υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό, και μάλιστα μέσα στην πανδημία, αυξήθηκαν δραματικά. Αλλά παράλληλα και το ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα διαθέτει, το ότι διαθέτει ο κρατικός προϋπολογισμός από πόρους, αυτοί οι πόροι θα κατευθύνονται στους επιχειρηματίες του χώρου μέσω των πληρωμών των νοσοκομείων. Για το ΚΚΕ είναι ξεκάθαρο πως οι εργαζόμενοι, τα φτωχολαϊκά στρώματα, δεν πρόκειται να δουν στην πραγματικότητα καμία βελτίωση στις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες υγείας. Αντιθέτως, η μετατροπή του νοσοκομείου σε επιχείρηση σημαίνει κόστος που θα μετακυλείται στην πλάτη του ασφαλισμένου. Αλλά αν το δούμε και διαχρονικά, κανένας νόμος ή οργανισμός που έχει συσταθεί μέχρι τώρα και αφορά στις προμήθειες στα δημόσια νοσοκομεία δεν αναβάθμισαν τις υπηρεσίες τους. Όχι γιατί δεν ήταν κατάλληλοι οι νόμοι, αλλά γιατί ήταν φτιαγμένοι ακριβώς για να εξυπηρετήσουν αυτή την κατεύθυνση. Για να υπηρετούν δηλαδή διαχρονικά τη στρατηγική όλων των κυβερνήσεων απέναντι στο δημόσιο σύστημα υγείας, τη λογική του κόστος-όφελος. Όλα τα παραπάνω είναι εντελώς πέρα
και έξω, όπως είπαμε και στην Επιτροπή, έξω λοιπόν, πέρα και έξω από την δική μας λογική. Για ένα κρατικό και δημόσιο φορέα που θα εξοπλίζει τα δημόσια νοσοκομεία με όλο τον απαραίτητο τελευταίας τεχνολογίας, υλικοτεχνικό ή ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, με μοναδικό κριτήριο τις ανάγκες του νοσοκομείου, των νοσοκομείων, αλλά και του πληθυσμού που αυτά καλύπτουν. Όταν όμως δεν υπάρχει καμία παραγωγική βάση, κανένας κεντρικός σχεδιασμός για την παραγωγή αντίστοιχου υλικού στη χώρα, ο λαός μας, όπως και οι άλλοι λαοί, θα βρίσκεται εκτεθειμένος ο λαός μας στις διαθέσεις των επιχειρηματικών ομήλων, είτε είναι εγχώριοι είτε ξένοι. Όπως εξάλλου αποκαλύφθηκε με τον πιο γλαφυρό τρόπο την περίοδο της πανδημίας με τα εμβόλια και τους αδυσόπιτους και ανελαίητους ανταγωνισμούς μεταξύ των μεγάλων κολοσσών των φαρμακευτικών ομήλων για το ποιοι θα κυριαρχήσουν και σε ποιες αγορές και τι κέρδη θα αποσπάσουν από την πώληση των εμβολίων. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, εμείς καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο στο σύνολό του και στα επιμέρους άρθρα. Φυσικά, η συζήτηση του νομοσχεδίου δεν έρχεται βέβαια σε μία περίοδο, συζητιέται σε μία περίοδο που η πανδημία του κορονοϊού καλπάζει. Για ακόμα μία φορά, με δεκάδες νεκρούς καθημερινά, όπως εξίσου όμως φαίνεται και είναι φωνική και η πανδημία της λυπής νοσηρότητας, εκτός COVID δηλαδή περιστατικών. Χιλιάδες ασθενείς παραμένουν στις λίστες αναμονής των νοσοκομείων χωρίς καμία ορατή προοπτική, για παράδειγμα, να χειρουργηθούν είτε να αντιμετωπιστούν τα χρόνια σημαντικά προβλήματά τους. Στην ουσία, καταδικάζονται σε σοβαρή υποβάθμιση του επίπεδου ζωής τους ή και οθούνται αναγκαστικά στον ιδιωτικό τομέα για να χειρουργηθούν ή να βρουν υπηρεσίες υγείας. Και βέβαια, με όλο αυτό, με όλη αυτή την κατεύθυνση, οδηγούνται στο να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, πληρώνοντας για υπηρεσίες που θα έπρεπε να τις είχαν δωρεάν. Η κυβέρνηση λοιπόν, αντί να προχωρήσει στην πραγματική επίταξη των επιχειρηματικών ομήλων στην υγεία, που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές, το προσωπικό, τα τεχνικά μέσα που μπορούν να συμβάλλουν άμεσα στα οξύτατα προβλήματα περίθαλψης των ασθενών, χρησιμοποιεί την επίταξη ως αποπροσανατολιστικό πυροτέχνημα, προσπαθώντας να κρύψει την άρνησή τους ή κρύβοντας μάλλον την άρνησή τους να προσλάβει μόνιμους γιατρούς και νοσηλευτές για να δημιουργεί ακριβοπληρωμένη πελατεία στους επιχειρηματικούς ομίλους στην υγεία και αξιοποιώντας φυσικά τα χάλια των δημόσιων μονάδων υγείας που είναι και δικό σας δημιούργημα, κύριε, της Νέας Δημοκρατίας, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων διαχρονικά. Και εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες στην κυβέρνηση για τα δήθεν γεμάτα νοσοκομεία από γιατρούς, που αποδεικνύονται όμως ότι είναι άδεια, για τις ΜΕΘ που φτιάξατε, αλλά οι ασθενείς που τις χρειάζονται δεν τις έχουν, για τις κλίνες που ανοίγετε δήθεν, αφού πρώτα κλείσετε άλλες, ή για τους περιφερόμενους και περιπλανόμενους γιατρούς από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από πόλη σε πόλη, γιατί, για να μπαλώνονται οι τρύπες, οι οποίες όμως ανοίγουν άλλες πολύ περισσότερες τρύπες. Επαναλαμβάνουμε τώρα μαζί με την εφαρμογή όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων γιατί κατά της διασποράς του κορονοϊού, την ουσιαστική και προσωποποιημένη ενημέρωση για την αύξηση του εμβολιασμού του πληθυσμού, απαιτούνται επίγοντα μέτρα για τις δημόσιες μονάδες υγείας και το λέμε για ακόμα μία φορά και με συνοπτικές διαδικασίες. Πρώτον, να προσληθούν όλοι οι διαθέσιμοι γιατροί όλων των ειδικοτήτων, όλοι οι νοσηλευτές και όλοι οι υγειονομικοί. Να προσληθούν όλοι οι γιατροί που ξεκινούν την ειδικότητά τους. Δεύτερον, να επανέλθουν στην εργασία τους όλοι όσοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με τα αναγκαία προληπτικά τεστ και ανάλογα τοποθέτησή τους σε χώρους χαμηλού κινδύνου μόλυνσης. Τρίτον, να επιταχθούν οι μεγάλες μονάδες του ιδιωτικού τομέα υγείας και τα διαγνωστικά εργαστήρια. Χωρίς καμία αποζημίωση, λέμε εμείς, των επιχειρηματιών, για να αξιοποιηθούν και να αξιοποιηθούν σχεδιασμένα από το κράτος για τη δωρεάν περίθαλψη του λαού. Και τέταρτον, να ενταχθούν οι αυτοαποσχολούμενοι γιατροί και άλλοι υγειονομικοί φυσικά στον ενιαίο
κρατικό σχεδιασμό για τη δωρεάν περίθαλψη του λαού όπου δεν απαιτείται νοσηλεία. Γιατί αυτό που αποδεικνύεται από την όλη πορεία της πανδημίας και τον κίνδυνο των νέων μεταλλάξεων επιβεβαιώνεται ότι ο έγκαιρος και μαζικός εμβολιασμός είναι μεν αναγκαίος, όχι όμως ικανός από μόνος του για να αντιμετωπίσει την εξάπλωση του ιού. Και στη βάση αυτών των εξελίξεων έρχονται οι χθεσινές εξαγγελίες, ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, η αντίστοιχη τροπολογία με αριθμό 1153 για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Που πρόκειται λοιπόν για άλλη μία δόση κοροϊδίας και εμπεγμού, αλλά και συγκάλυψης των κυβερνητικών ευθυνών για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Επαναφέρεται την ίδια χρεοκοπημένη συνταγή της ατομικής ευθύνης που έχει ως αποτέλεσμα την εκτείναξη των κρουσμάτων, έχοντας οδηγήσει τα νοσοκομεία σε κατάρρευση, αξιοποιώντας παράλληλα το όπλο του εμβολίου ως άλοθη για να μην κάνετε τίποτε άλλο. Τόσο συνολικά ως προς τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται, όσο και για τα ειδικότερα που χρειάζονται για να τρέξουν οι εμβολιασμοί. Μάλιστα, το χαράτσι των 100 ευρώ, αυτό που προβλέπεται δηλαδή στην τροπολογία, ανά μήνα για τους άνω των 60 ετών, θα χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία, λέτε. Τα οποία παραμένουν όμως στο έλεος της υποχρηματοδότησης 2 χρόνια, και όχι μόνο, αλλά τα τελευταία ειδικότερα χρόνια μετά την εμφάνιση της πανδημίας. Ενώ με προκλητικό τρόπο και ποντάροντας στον κοινωνικό αυτοματισμό, ισχυρίζεστε πως το μέτρο αυτό είπε χθες ο Πρωθυπουργός, είναι πράξη δικαιοσύνης που θα συμπληρώσει την εκστρατεία πειθούς της κυβέρνησης, όταν είναι ανύπαρκτη μια ουσιαστική εκστρατεία ενημέρωσης για τα ωφέλη του εμβολιασμού. Ακόμα και η ευκαιριακή αυτοδιάγνωση μέσω της διάθεσης των δωρεάν, όπως λέτε, μιας εβδομάδας μέσα στο Δεκέμβριο και μιας εβδομάδας μέσα στο Γενάρη, των self-test για εμβολιαζόμενους και ανεμβολίαστους, απέχει έτη φωτός από μια σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση. Όμως, για ακόμα μια φορά, δεν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται πουθενά για καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού με όλα τα αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια, για ύπαρξη σαφών οδηγιών ώστε να αξιοποιούνται τα ολοένα και εμπλουτιζόμενα επιστημονικά δεδομένα στη βάση ιατρικών ενδείξεων, ώστε να διενεργείται ο εμβολιασμός με το κατάλληλο εμβόλιο. Και εδώ προκύπτουν ζητήματα, για παράδειγμα, ανοίγω μια παρένθεση, ποιος θα κάνει τους εμβολιασμούς. Υπάρχει λοιπόν ένα στελεχειακό δυναμικό μέσω ΕΟΔΗ, συμβασιούχη, που παρατάθηκε η θητεία τους για να διενεργούν εμβολιασμούς, που είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες των όποιων προγραμμάτων εμβολιασμού, αλλά ακόμα και αυτοί, αν δεν κάνω λάθος, οι 1.200, παραμένουν απλήρωτοι, όχι μόνο για τις τακτικές τους αποδοχές, για παράδειγμα Νοεμβρίου, αλλά και για όσα εργάστηκαν, για τις επιπλέον μέρες που εργάστηκαν, ώρες κτλ. Το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, ακόμα και Σεπτέμβριο. Αυτοί οι εργαζόμενοι είναι σε ομοιρία. Προφανώς επίκειται αύριο μεθαύριο, σε ένα χρόνο, όσων έχουν παραταθεί οι συμβάσεις τους, να λήξουν λίγοντας οι συμβάσεις τους, να απολυθούν. Και είναι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή και σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό του πληθυσμού, αλλά και στα ζητήματα των διαγνωστικών τεστ, στα πλαίσια δηλαδή των προληπτικών ελέγχων, που φυσικά δεν επαρκούν για να ανταποκριθούν στις τεράστιες ανάγκες. Σε αυτό τι θα κάνετε? Ακόμα πλήρως τους έχετε. Και έχουμε σχετική καταθέση και σχετική ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας. Έτσι λοιπόν, εμείς λέμε ότι πουθενά λοιπόν δεν αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός για αυτή την ανάγκη, δηλαδή του καθολικού εμβολιασμού, όπως επίσης δεν υπόθηκε τίποτα για τον δωρεάν και πλήρη προληπτικό ιατρικό έλεγχο πριν τον εμβολιασμό και κατοχύρωση για όσους πρέπει να εξαιρεθούν, ότι δεν θα υφίστανται καμία συνέπεια ή διάκριση. Ειδικότερα για δωρεάν πλήρη προληπτικό έλεγχο για τις παθήσεις που απαλλάσσονται από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.
ούτε λόγο έκανε, ούτε δεν ακούσαμε, για παράδειγμα, για την πλήρη καθημερινή ενημέρωση για όλα όσα προκύπτουν από την πορεία των εμβολιασμών. Όπως επίσης δεν ακούσαμε κάτι σε ό,τι αφορά την αναγκαία εμβολιαστική εκστρατεία για τα ζητήματα της εξαντλητικής ενημέρωσης και των απαντήσεων σε υπαρκτά ερωτήματα του κόσμου, του πληθυσμού. Ακόμα και στην κατεύθυνση της δυνατότητας ουσιαστικής και προσωποποιημένης ενημέρωσης του λαού για την ανάγκη του μαζικού εμβολιασμού. Όπως επίσης δεν ακούσαμε και τίποτα για κέντρο ελέγχου και φαρμακοεπαγρύπνησης, για σταθερή παρακολούθηση των εμβολιασμένων, για έγκαιρη παρέμβαση σε τυχόν παρενέργειες και επιστημονική καταγραφή των αποτελεσμάτων του εμβολιασμού, τόσο των άμεσων όσο και των μακροπρόθεσμων. Αντίθετα λοιπόν, για άλλη μία φορά, όλα αυτά και η τροπολογία αλλά και όσα ανακοινώθηκαν χθες ρίχνουν νερό στο μήλο του ανορθολογισμού, στη βάση πατώντας πάνω στις παλινοδίες της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας και παράλληλα ρίχνουν νερό στο μήλο των σκοταδιστικών και αντιεμβολιαστικών, όπως θέλετε πείτε το, απόψεων. Τέλος κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθούμε στις τροπολογίες του Υπουργείου Υγείας, την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας στη δευτερολογία. Για τις δύο τροπολογίες που αφορούν εργασιακά ζητήματα θα αναφερθεί ο Χρήστος ο Κατσότης. Και τέλος θα αναφερθώ επιγραμματικά εντάχει σε δύο τροπολογίες που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η μία αφορά την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους και η δεύτερη τροπολογία την επαναφορά του κατώτατου μισθού και του ημερομισθίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.